Σεβασμιότατε, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε και φίλε, τολμώ να πω, αγαπητοί αντιδήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες μου, διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αρκαδίας, κύριε Γέσουρα, αγαπητοί κυρίες σύμβουλοι προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαιδεύσεως, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Ιδρύματος Μελά, που χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε σήμερα να ήμασταν εδώ και σε αυτή τη χαρμόσυνη τελετή και τη μικρή γητή τελετή, αλλά κυρίως ήθελα να απευθυνθώ στους αγαπημένους μας γονείς και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Παιδιά, καλημέρα! Περνάτε καλά εδώ, ε! Σας αρέσει το καινούργιο σχολείο? Και τότε εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε πιο χαρούμενοι και βεβαίως και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κύριος Γιανακούρας, δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται μόλις ήρθε μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά είναι τιμή να γενιάσουμε σήμερα ένα σχολείο για την προσχολική αγωγή. Ένα στολίδι πραγματικό που αν δεν υπήρχε το Ίδρυμα Μελά, που πρέπει να πω στους αγαπητούς γονείς, έχει επιτελέσει ένα σημαντικό ρόλο ανά τη χώρα και στην Πελοπόννησο που προείσταμε σε αρκετά σημεία της, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα με κατασκευή πάρα πολλών έργων για τη σχολική στέγη και ιδιαίτερα για την νηπιακή σχολική στέγη, αλλά και πολύ δε περισσότερο μας έχει στηρίξει και με εξοπλισμό και βεβαίως επιτελεί όντως αυτό το σπουδαίο ρόλο, όχι του χορηγού, εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, αλλά ιδιαίτερα του εθνικού ευεργέτη, όπως το καταστατικό του επιτελεί. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε ως εκπαίδευση, ιδιαίτερα το Ίδρυμα Μελά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Γιανακούρα, γνωρίζω ότι χωρίς και τη δική σας προσπάθεια, την προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δεν θα μπορούσαμε εμείς ως εκπαίδευση να επιτελέσουμε το σημαντικό ρόλο που καθημερινά γίνεται στα σχολεία. Και ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι σε όλες τις γωνίες της Αρκαδίας προσπαθούμε για το καλύτερο. Κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά ευχαριστίες πολλές ως εκπαίδευση. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί όχι μόνο για το νηπιαγωγείο εδώ που εγκαινιάζουμε σήμερα, αλλά για όλα τα σχολεία της Μεγαλόπολης, μιας και βλέπω σήμερα τους αγαπητούς μου συναδέρφους και στα μάτια τους, αλλά και αυτό που συζήτησα πριν έρθω εδώ, είναι ότι αυτές τις ευχαριστίες πρέπει να τις πω από το μικρόφωνο, στο πρόσωπο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερα θέλω να πω ένα λόγο μόνο στους γονείς. Αυτό το δέντρο της ζωής που είναι πολύ μικρό και αυτά τα δεντράκια που έχουμε σήμερα και αναπνέουν από τη δύναμή σας και από τη δύναμη των δασκάλων τους που επιτελούν ένα σημαντικό ρόλο σε τούτο το νηπιαγωγείο. Για αυτά τα παιδάκια λοιπόν πρέπει σίγουρα να είμαστε δίπλα καθημερινά και εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά ιδιαίτερα εσείς οι γονείς. Να βλέπετε αυτό το δέντρο να μεγαλώνει και να βλασταίνει. Να βγάζει καρπούς, καρπούς που καθημερινά ο Θεός τα ευλογεί, σεβασμιότατε και με τη χριστιανική παιδεία που πρέπει να τους δίνουμε ως εκπαίδευση, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ, αλλά από την άλλη με την παιδεία εκείνη του σεβασμού, της αγάπης, της μίλευσης, της προσωπικότητας και των προσωπικότητων εκείνων, ώστε να δείτε τα παιδιά σας να μεγαλουργούν, να μεγαλώνουν λοιπόν και να τα θαυμάσετε πολύ ψηλά. Να είστε περήφανοι γι' αυτά και είμαστε κι εμείς όλοι μας εδώ που ήρθαμε περήφανοι γι' αυτά, για αυτά τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα τον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Ευάγγελο Γιανακούρα. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριοι πρώην Δήμαρχοι, κύριε προϊστάμενε της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά την εκπαίδευση, κύριε προϊστάμενε της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, αγαπητοί μου συμπατριώτες, αγαπητά μας παιδιά, φίλες και φίλοι,
Αν ξέχασα κάποιον, ζητάτε μου συγγνώμη. Το Ίδρυμα Μελά. Το Ίδρυμα Μελά, δεν ξέρω τι παραμίσκεται εδώ πέρα. Κυρία Ρόμπου, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, από εσά να αρχίσω. Από εσά να αρχίσω. Πράγματι, κάθε μέρα στο γραφείο μας έρχονται πάρα πολλές προσκλήσεις να πάμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Όταν πήρα όμως την πρόσκληση για τα εγγένεια του Νηπιαγωγείου Μεγαλόπολης, αισθάνθηκα την ανάγκη, την υποχρέωση και τη χαρά να έρθω και να αφήσω όλα τα άλλα στην άκρη. Δεν σας κρύβω ότι σήμερα είχα κι άλλες πολλές υποχρεώσεις. Και αισθάνθηκα τη χαρά να έρθω εδώ, πρώτον γιατί για μένα η Μεγαλόπολη λέει πολλά. Οι δεσμοί με τη Μεγαλόπολη είναι δυνατοί, είναι παλιοί, είναι διαχρονικοί. Πάνω απ' όλα όμως, οι δεσμοί μου με εσάς, τους αγαπητούς μου φίλους, που οι πιο πολλοί από εσάς είναι γνωστοί μου, σας ξέρω το μικρό σας όνομα, όπως το ξέρετε κι εσείς, και έχουμε μια κοινή πορεία αρκετά χρόνια. Κυρίως όμως, ήταν για τον νηπιαγωγείο. Ήταν για αυτό το στολίδι που έγινε στη Μεγαλόπολη, ένα πραγματικό στολίδι που τα παιδάκια αυτά εδώ μέσα θα παίζουν, θα γελάνε, θα διασκεδάζουν σε έναν άριστο χώρο, σε έναν άνετο χώρο, σε έναν ασφαλή χώρο. Τα παιδιά αυτά είναι η ελπίδα μας. Είναι το μέλλον μας, είναι το αύριο, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να διαθέσει μια χώρα για το μέλλον. Είναι τα δικά μας παιδιά. Θα ήταν παράληψη όμως, και όπως προηγουμένως είπα από την αρχή μου να αρχίσω, από το Ίδρυμα. Αυτή η χώρα έχει παρόν, έχει παρελθόν, έχει και μέλλον. Όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιες πατρίδιδες, τέτοιοι πατριώτες, και έτσι λοιπόν ο Μελάς, αυτός ο αγαπητός συμπατριώτης μας, ο Έλληνας, έρχεται να πει δίπλα στον Αβέροφ, δίπλα στον Ζάπα, δίπλα στον Ανδρέα Σιγρό, που ξέρετε πόσα παιδιά μάθανε γράμματα στα σχολεία όλων αυτών των δωρητών, κυρίως του Ανδρέα Σιγρού. Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια στο Ίδρυμα, είμαστε υπόχρεοι για αυτό που έκανε εδώ στη Μεγαλόπολη. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή, στον Δήμαρχο και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, που αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία που είχε το Ίδρυμα, βρήκε το χώρο. Συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες, αξίζουν τις υπηρεσίες του Δήμου πολλά συγχαρητήρια και εμείς σαν περιφέρεια, όπου χρειάστηκε να βοηθήσουμε, βοηθήσαμε και πάντα είμαστε αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια που αφορά την εκπαίδευση στον νομό μας και στην περιφέρειά μας. Εύχομαι στον χώρο αυτό, στη μικρή παιδική Κυψέλη, να είναι το χαμόγελο, να κυριαρχεί η χαρά και τα γένια των παιδιών, των μικρών παιδιών αυτών, να βγαίνουν έξω και να σκεπάζουν τα σύννεφα της μιζέριας, της κατήφιας που κυριαρχεί στην κοινωνία μας. Και εύχομαι τα παιδάκια αυτά να γίνουν λαμπροί επιστήμονες και άξιοι Έλληνες πολίτες. Να είστε καλά, καλό ρίσκο το νέο μας του διαγωγή. Παρακαλούμε τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, κύριο Φώτη Γκιάσουρα. Σεβασμιότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Περιφερειακή Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Πελοποννήσου, κύριε Δήμαρχε, κύριες και κύριοι σχολικοί σύμβουλοι προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης περιφέρειας Μεγαλοπόλεως. Σκοπίμως στην προσφώνησή μου άφησα τελευταία την εκπρόσωπο του Ιδρύματος Μελά. Θα ήθελα να μεταφέρετε στον κύριο Μελά τις προσωπικές μου ευχαριστίες αλλά και τις ευχαριστίες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την δωρεά αυτή, την διάθεση των πόρων την οποία πραγματοποίησε το Ίδρυμα για να κατασκευαστεί αυτό το θαυμάσιο διδακτήριο. Πριν από λίγες μέρες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα στο κινητό μου από έναν αριθμό από την Αθήνα, ο οποίος μου ήταν άγνωστος. Ήταν ο κύριος Μελάς. Με πήρε τηλέφωνο για να μου πει πόσο ευχαριστημένος ήταν και πόσο αισθάνθηκε ικανοποίηση όταν τηλεφώνησε εδώ στο σχολείο με την έναρξη του διδακτικού έτους και άκουσε τις φωνές των παιδιών. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν προέδρευε σε ένα ίδρυμα που διεκπεραίωνε μια τυπική διαδικασία όταν αποφάσισε να διαθέσει αυτό το σημαντικό ποσό για να χτιστεί αυτό το διδακτήριο, αλλά ότι ο ίδιος προσωπικά βιώνει αυτό το βαθύ συνέστημα του χορηγού. Γνωρίζω ότι σήμερα ήθελε πάρα πολύ να βρίσκεται εδώ, θα μας τα πει εξάλλου φαντάζομαι και οι εκπρόσωπος του Ιδρύματος, αλλά άλλοι λόγοι, πέρα από τη θέλησή του, δεν μπόρεσαν να του το επιτρέψουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική σας προσφορά και την διάθεση αυτού του σημαντικού ποσού, προκειμένου να κατασκευαστεί αυτό το ωραίο διδακτήριο. Σας ευχαριστούμε.
Παρακαλούμε τη σχολική σύμβουλο της 7ης εκπαιδευτικής περιφέρειας προσχολικής συγγνώμη αγωγής, κυρία Τριανταφυλιά Νικολούδη. Αξιότιμοι κύριοι, κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπητά παιδιά, είναι πράγματι μια ιδιαίτερη στιγμή η σημερινή που βρισκόμαστε στα εγγένεια ενός νέου διδακτηρίου, το οποίο δεν θα υπήρχε πραγματικά αν δεν υπήρχε αυτή η ενιοδιοτελής προσφορά του Ιδρύματος Μελά, που τους ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι ευχόμαστε να βρει μιμητές αυτό το παράδειγμα και να έχουμε και μελλοντικά και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Γνωρίζουμε όσοι είμαστε στον χώρο της εκπαίδευσης ότι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και η κτηριακή υποδομή συμβάλλει κατά πολύ στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Εμείς που είμαστε από τον χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να προσθέσουμε ότι τον ουσιαστικό ρόλο σε όλα αυτά το παίζει και ο ανθρωπογενής παράγοντας, οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τα σχολεία μας και στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο αλλά και σε όλα του Δήμου Μεγαλόπολης, θα πρέπει να πω, και τη περιφέρειά μας. Πραγματικά οι εκπαιδευτικοί δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και συμβάλλουν πολύ στην παροχή της ποιοτικής εκπαίδευσης. Κλείνοντας, θα ήθελα να χαιρετήσω ξεχωριστά τα παιδιά, να τους καλωσορίσω στο καινούριο σχολείο, να πω μια μεγάλη καλή αρχή τόσο στους γονείς, όσο στα παιδιά, όσο και στους εκπαιδευτικούς, με δύναμη, υγεία και όλα θα πάνε καλά. Καλή αρχή σε όλους. Από το Ίδρυμα Μελά, παρακαλούμε το μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος, κυρία Θεοδώρα Ρόμπου. Σεβασμιότατε, κύριε Αντζιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά. Είναι μεγάλη χαρά σήμερα που βρίσκομαι εδώ για τα εγγένεια του πρώτου νηπιαγωγείου της Μεγαλόπολης και εκφράζω τη χαρά μου και τις ευχές του Προέδρου του Ιδρύματος, κυρίου Βίκτορα Μελά και των άλλων συνεργατών μας, που δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα εδώ. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του νηπιαγωγείου. Είναι το 189ο νηπιαγωγείο από τότε που υπάρχει το Ίδρυμά μας, εκτός από άλλα 23 που έχει χτίσει από τις αρχές του 20ου αιώνα σε μέρη που ανθούσε ο ελληνισμός, όπως η Μικρά Ασία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Αλβανία. Περισσότερα λοιπόν από 200 νηπιαγωγεία, αλλά και δημοτικά, έχει χτίσει το Ίδρυμά μας στα 130 περίπου χρόνια λειτουργίας του. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε χτίσει περίπου 30 νηπιαγωγεία, σχεδόν ένα νηπιαγωγείο κάθε χρόνο. Αλλά η δραστηριότητα του Ιδρύματος δεν σταματά μόνο στο χτίσιμο του σχολικού κτηρίου. Έχουμε προσαρμοστεί στις αλλαγές της εποχής, στις ανάγκες των ημερών και έχουμε επεκτείνει τη δραστηριότητά μας και σε άλλους τομείς. Κατασκευάζουμε παιδικές χαρές. Συνολικά, την περασμένη σχολική χρονιά έχουμε κατασκευάσει 15 και άλλες 6 είναι σχεδόν έτοιμες. Στέλνουμε παιδαγωγικό υλικό, εποπτικά μέσα, υπολογιστές, φωτοτυπικά, κρεβατάκια για τα ολοήμερα σχολεία, για τον μεσημεριανό τους ύπνο. Δαπανίσαμε πάνω από 100.000 ευρώ την τελευταία χρονιά, εκτός βέβαια από τα κτίρια. Η φιλοπατρία οδήγησε τον Βασίλειο Μελά στην απόφαση να διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στην ανέγερση ενός κτιρίου του Μεγάρου Μελά, που σήμερα στεγάζει υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, παλαιότερα ήταν το κεντρικό ταχυδρομείο της Αθήνας, και η εκμετάλλευσή του θα εξασφάλιζε, σύμφωνα με τη Διαθήκη, και τους πόρους για την οικοδόμηση και συντήρηση νηπιαγωγείων. Άλλη μια φορά, λοιπόν, σήμερα εδώ στη Μεγαλόπολη, η επιθυμία του Βασιλείου Μελά πραγματοποιείται. Άλλη μια φορά, ικανοποιείται το πρωτοπόρο όραμά του να οργανωθεί και να ενισχυθεί η προσχολική αγωγή. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς, που είναι η ψυχή κάθε νηπιαγωγείου,
καθώς και στις οικογένειές τους και σε όλους εσάς που παρευρίσκεστε σε αυτή τη γιορτή, καλή χρονιά, με υγεία, με χαρά και εύχομαι στα παιδιά που είναι εδώ, αλλά και σε πολλά ακόμα παιδιά που θα είναι για πολλά πολλά ακόμα χρόνια, να αγαπήσουν τον νηπιαγωγείο αυτό σαν να είναι σπίτι τους. Ευχαριστώ.